Μια μεγάλη ποσότητα κατέργα της κάναβης, αλλά επίσης ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και επιπλέον φυσίγγια βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένας 60χρονος από τα Γιάννενα που συνελήφθη, το μεσημέρι της Δευτέρας, από αστυνομικού του τμήματος Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι και σε αγρόκτημα του κατηγορούμενου σε περιοχή του Πογωνίου κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. 382 γραμμάρια κατέργας της κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 33 φυσίγκια κρότου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ιωαννίνων. Στο μεταξύ, σε περιοχή κοντά στο καναλάκι του Δήμου Πάργα, συνελήφθη ένας 22χρονος το μεσημέρι τη Δευτέρα από αστυνομικού του τμήματο Ασφάλεια Πρέβεζα, σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσει τη νομοθεσία περί προστασία των αρχαιοτήτων αλλά και περί όπλων. Στο πλαίσιο αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 22χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο χάλκινες εχμές δόρατο, σωζόμενο μήκου 20,5 και 14,8 εκατοστών αντίστοιχα δύο κυνηγετικά όπλα χωρί άδεια για την όμιμη κατοχή του, δύο αμπούλε αερίου για τα παραπάνω αεροβόλα πιστόλια. Οι χάλκινε εχμέ δόρατο θα παραδοθούν στην εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας, ενώ ο συλληφθή οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Πρέβεζας.